Κυρία Καραθάνου, είμαστε έξω από το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών του Δήμου της ΚΟ, όπου δυστυχώς τα τελευταία 2 χρόνια βλέπουμε πως έχουν αυξηθεί τα περιστατικά γυναικοκτονίας. Πείτε μου, πού πιστεύετε ότι μπορεί να οφείλεται αυτό και τι μπορούν να εντοπίσουν κάποιες γυναίκες για να μπορέσουν να προστατεύσουν τους εαυτούς τους, εκτός από τα προφανή, τη βία, ας πούμε, και τη λεκτική και τη σωματική. Τι άλλο μπορεί να διακρίνει μια γυναίκα για να μπορέσει να προστατεύσει τον εαυτό της? Λοιπόν, αρχικά εγώ αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι τα τελευταία 2 χρόνια έχει αρχίσει να πληροφορείται περισσότερο ο κόσμος γι' αυτό. Το συγκεκριμένο φαινόμενο είναι ένα φαινόμενο που υπάρχει από τις απαρχές αυτού του κόσμου. Αν ρίξουμε λίγο μία ματιά στην παραδοσιακή πεζογραφία, ζωγραφική, μουσική και κάθε μορφής τέχνη, θα διαπιστώσουμε ότι περιγράφονται πολύ γλαφυρά ανάλογα περιστατικά. Το θέμα είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε πολλά περισσότερα μέσα πληροφόρησης. Όπως και εσείς ξέρετε καλύτερα, υπάρχει ένα κυνήγι για την πιο αιματοβαμμένη είδηση, το πιο στιγερό έγκλημα. Οπότε πλέον αυτά τα πράγματα έχουν γίνει μία έτσι... Είναι πιο εύκολη η πρόσβαση σε αυτού του είδους την πληροφόρηση, όχι ότι δεν υπήρχε παλιότερα. Επίσης, σημαντικό ρόλο στο ότι υπάρχει περισσότερη ενημέρωση έχει να κάνει το γεγονός ότι από τη δεκαετία του 80 και μετά, μέσω του φεμινιστικού κινήματος και στη συνέχεια μέσω των ερευνών της επιστήμης, έτσι έχει καταδειχθεί το φαινόμενο. Και τι σημαίνει αυτό? Όταν καταδεικνύεται ένα φαινόμενο, πρέπει να αναζητηθούν οι ευθύνες. Οπότε, κάπως έτσι αρχίσαμε να ενημερωνόμαστε. Τώρα, το που οφείλεται. Τουλάχιστον η φιλοσοφία της επιστήμης με βάση την οποία δουλεύουμε εμείς εδώ στο Κέντρο Συμβουλευτικής έχει να κάνει με αυτό που ονομάζουμε στερεότυπα του φύλου. Έτσι, τα οποία πολύ συχνά αναφέρουμε και κατηγορούμαστε και λίγο και ως υπερβολικές ή φεμινίστριες. Δεν είναι όμως έτσι. Και μια που μίλησα πριν για έτσι τέχνη, θα σας θυμίσω λίγο την ταινία Στέλλα, που τελειώνει με τη δολοφονία της Μελίνας Μερκούρη. Και το κοινό τότε ποτέ δεν αναρωτήθηκε, ούτε αν τιμωρήθηκε ο δράστης, ούτε αν αυτό ήταν ένα έγκλημα ή όχι. Απλά βλέπουμε τη Μελίνα που ξεψυχάει και όλοι σκέφτηκαν τότε ότι ναι, ήταν δεδομένο ότι θα συμβεί. Έτσι, συγκαλύπτονταν πάντοτε αυτά τα εγκλήματα ως κάτι φυσιολογικό. Και αυτό έχει να κάνει λοιπόν με τα στερεότυπα του φύλου. Που αυτό τι σημαίνει? Πώς εσωτερικεύει ένα αγόρι το ρόλο του ως μελλοντικού άντρα στην κοινωνία, και το ίδιο ισχύει και για τη γυναίκα. Θέλω να αναφερθώ λίγο στη γυναικοκτονία την πρόσφατη, αυτή της Ρόδου, γιατί έτσι τίνει να κατηγορηθεί πάλι η έννοια της ψυχικής διαταραχής, ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν ψυχικά διαταραγμένος. Δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα αν ήταν ή όχι, έτσι, αλλά σαφέστατα δεν μπορούμε να ενοχοποιούμε την ψυχική διαταραχή. Δεν είναι όλοι ψυχικά διαταραγμένοι άνθρωποι βίαιοι. Αν ήταν έτσι, άστο, θα είχαμε θέμα αυτή τη στιγμή κοινωνικά. Ο άνθρωπος αυτός μπορεί πολύ απλά να ήταν ένας πάρα πολύ μπερδεμένος άνθρωπος, έτσι, αν κρίνω από τις αντιλήψεις του θείου του. Έτσι, μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον που ήταν πολύ έντονα αυτά τα στερεότυπα, τα πατριαρχικά, και βγαίνοντας έξω στην κοινωνία, βλέποντας ότι δεν είναι έτσι, δημιουργήθηκε μέσα του μια τεράστια εσωτερική σύγκρουση. Το ξέρω ότι ακούγεται πολύ απλό, αλλά πιστέψαμε ότι έχει βάση και ότι έτσι λειτουργεί. Για τον ίδιο λόγο και εμείς οι γυναίκες δεν αναγνωρίζουμε τις συμπεριφορές. Έτσι, περιμένουμε να δούμε την ακραία συμπεριφορά. Δεν είναι έτσι. Σημάδια προφανώς υπάρχουν. Όταν ερμηνεύουμε ακόμα και σήμερα τα νέα κορίτσια, τη ζήλια ως ένδειξη αγάπης και θαυμασμού και όχι ως απόπειρα ελέγχου, όταν αποδεχόμαστε τον περιορισμό και το ότι ναι μωρέ, άντρας είναι, έχει νεύρα, εγώ πρέπει να κάνω υπομονή, αυτά είναι τα πρώτα σημάδια. Είναι ξεκάθαρο το πότε ένας άντρας, ένας άνθρωπος, δεν θέλω να σταθώ μόνο στο κομμάτι άντρας, έτσι, πότε σε μία σχέση μέσα κάποιος προσπαθεί να επιβληθεί του άλλου. Όταν καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι κάτι δεν πάει καλά, καλό είναι να επανεξετάζουμε λίγο το δεδομένο των σχέσεων αυτών. Απλά με τις γυναίκες είναι λίγο πιο δύσκολο, γιατί ακριβώς επειδή έχουν εσωτερικεύσει αυτούς τους ρόλους, δυσκολεύονται πολύ και σκέφτονται ότι πρέπει να κάνω υπομονή. Εγώ είμαι αυτή που κρατάω τη σχέση, εγώ είμαι αυτή που πρέπει να σώσω το γάμο μου. Έτσι, έχω παιδιά, δεν έχω παιδιά, όλα αυτά. Άρα προφανώς και η οικογένεια παίζει πολύ σημαντικό ρόλο με αυτά που λέτε, στο πόσο γαλουχεί τα παιδιά της, και γενικά είναι ένα θέμα που λοιπόν όλη η κοινωνία πρέπει να το δει λίγο διαφορετικά, και ιδιαίτερα οι γονείς που έχουν μικρά παιδιά και τα μεγαλώνουν. Ξέρετε ποιο είναι το θέμα? Γι' αυτό είπα πριν ότι καμιά φορά, επειδή όλα αυτά τα χρόνια, κάθε φορά που μας γίνεται αυτή η ερώτηση, πάντα δίνουμε την ίδια απάντηση, έτσι, ότι μιλάμε για τα στερεότυπα του φύλου. Και γινόμαστε γραφικές κάποιες φορές, αλλά κατηγορούμαστε και συχνά. Κατηγορούμαστε ότι θέλουμε να διασπάσουμε την αδιάσπαστη ελληνική οικογένεια ή ότι θέλουμε να κάνουμε τους άντρες
άντρες ομοφιλόφιλους, έτσι, και όλα αυτά τα πράγματα, θίγοντας και άλλα ζητήματα, ας πούμε, που καίνε κοινωνικά, έτσι. Κανένας δεν θέλει να διασπάσει την ελληνική οικογένεια, ίσα-ίσα να την ενώσουμε θέλουμε, να βγαίνουν αγόρια περισσότερο συγκροτημένα και κόρες που θα είναι ασφαλείς εκεί έξω που θα περπατάνε στον δρόμο και που δεν θα πρέπει μια ζωή να διεκδικούν από την αξία τους μέχρι τη ζωή τους. Σαφώς είναι θέμα παιδείας και σαφώς θέλει πάρα πολύ δουλειά. Γιατί η αποδόμηση αυτών των πραγμάτων δεν είναι καθόλου εύκολη. Βλέπετε πόσο έντονα αναπαράγονται από νέους ανθρώπους, έτσι, όχι από μεγαλύτερης ηλικίας όπως νομίζαμε. Έτσι, ο άνθρωπος αυτός, ο θείος του τελευταίου γυναικοκτόνου, δεν ήταν της τρίτης ηλικίας, ήταν ένας νέος άντρας, έτσι. Θέλει πολλή δουλειά και είναι θέμα παιδείας, σαφέστατα, αλλά και κοινωνικής ευαισθησίας, θα έλεγα. Κυρία Κανταρζή, εσείς σαν υπεύθυνη του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Δύο Φύλων, πείτε μας το δικό σας μήνυμα. Το δικό μου μήνυμα, πέρα το ότι όλες οι γυναίκες θα πρέπει να συμβουλεύονται και να έρχονται εδώ στο κέντρο συμβουλευτικής, η κυρία Καραθάνου, η ψυχολόγος μας, σας τα είπε με τον καλύτερο τρόπο. Σίγουρα επισκέπτονται οι γυναίκες στο κέντρο εδώ. Το μήνυμά μου είναι να έρχονται όλο και περισσότερες γυναίκες που περνάνε δύσκολα και είναι ένας χώρος. Πρέπει να νιώθουν ασφάλεια και το μήνυμα είναι προς όλες τις γυναίκες ότι να μην νιώθουν μόνες τους και να ξέρουν ότι υπάρχουν άνθρωποι δίπλα τους και που θα μπορούν να τους στηρίξουν και να τους βοηθήσουν. Υπάρχει ταμπού στο να σε κάποιες γυναίκες θεωρείτε να έρθουν να συμβουλευτούν εσάς εδώ που είστε εδώ για να βοηθάτε τις ειδικούς? Ναι, υπάρχει ακόμα δυστυχώς και αυτό συμβαίνει λόγω της θυματοποίησης της γυναίκας. Της διπλής μάλλον θυματοποίησης, γιατί ούτως ή άλλως είναι το θύμα που δέχεται τη βία και θυματοποιείται σε δεύτερο επίπεδο, έτσι, είτε από την οικογένειά της πολλές φορές, είτε και από το κοινωνικό σύνολο. Εσύ φταίς που σου το κάνει αυτό, τα ήθελες και τα έπαθες, το προκάλεσες, οπότε η γυναίκα ντρέπεται, ενοχοποιείται και σου λέει τι θα πάω να πω τώρα. Είναι η κυκλιστή κοινωνία εδώ που είμαστε στην επαρχία, πιστεύω και αυτό παίζει ρόλο. Πιστέψτε με ότι και στα μεγάλα αστικά κέντρα συμβαίνει εξίσου. Εντάξει, ίσως όχι εξίσου, αλλά συμβαίνει και εκεί. Βεβαίως, σε μια μικρή κοινωνία που ο ένας γνωρίζει τον άλλον, οπότε μπορεί να συντρέφουν και άλλοι λόγοι που να εμποδίζουν τη γυναίκα να εκφραστεί, ένας λόγος παραπάνω. Αλλά είναι αυτό, ότι κουβαλάει μέσα της πάντα ότι εγώ φταίω. Ελένη, μπορείς να αντιδράσεις, να αντισταθείς. Μίλησέ μας. Δεν είσαι η μόνη. Δεν είσαι μόνη. Συμβουλευτικά κέντρα γυναικών. Σε όλη την Ελλάδα. Ενημερώσου. Σίγουρα υπάρχει ένα κοντά σου. Μίλησέ μας στο 15900. Είμαστε πάντα εκεί. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.